Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με συνεντεύξεις, περιοδίες και συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών ανά την επικράτεια. Με βολές, επικρίσεις αλλά και παρουσίαση των δικών τους πραγματικών θέσεων, οι πολιτικοί αρχηγοί επιχειρούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Διότι θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτό, η ήττα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ανοίγει την όρεξη σε ακραίους πολιτικούς κύκλους στην Ευρώπη να αμφισβητήσουν τα μέτρα αυτά. Και θεωρώ επίσης ότι κάποιοι περιμένουν στη γωνία, αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τις εκλογές, να μας ξαναγυρίσουν πίσω στις πολιτικές της ακραίας λιτότητας που αποτελεί και το κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για τις Νέες Δημοκρατίες. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δοξαστεί κρυπτόμενος. Το γεγονός ότι αρνείται τη μεταξύ μας αντιπαράθεση αποδεικνύει και αναδεικνύει ότι έχει τουλάχιστον χαμηλή αυτοπεποίθηση σε σχέση με τα επιχειρήματά του. Αυτός ο άνεμος μεγάλης πολιτικής αλλαγής φυσάει πολύ δυνατά και φυσάει εδώ και στην Κρήτη. Αλλά πρέπει να οδηγήσει και στην τελική του κατάληξη. Και η τελική κατάληξη θα οριστικοποιηθεί μόνο όταν θα έχει μετρηθεί και το τελευταίο ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Η κάλπη είναι άδεια. Δεν είναι γεμάτη με τα ψηφοδέλτια της 26ης Μαΐου. Πρέπει να ξαναγεμίσει από την αρχή. Και είμαι σίγουρος ότι και εδώ πέρα στην Κρήτη θα γεμίσει με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια και θα είστε όλες και όλοι προστάριδες σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να υψώσουμε τύχη. Είμαστε για να ρίξουμε γέφυρες, για να χτίσουμε γέφυρες με όλες τις Ελληνίδες και με όλους τους Έλληνες. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο, ένα τόπο που η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, πάντα αντιμετώπιζε προκλήσεις και δυσκολίες. Και γνωρίζω ότι και ανάμεσά μας σήμερα είναι συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν, αλλά βλέπουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να οδηγήσει τον τόπο στην έξοδο από την κρίση. Ο στόχος, ο κοινός, αυτό μυστικό ναι, που ενώνει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι βρήκαν την κρίση ως ευκαιρία ναι, για να αποτελειώσουν τη δουλειά που είχε ξεκινήσει το 1989. Και τώρα ο ελληνικός λαός πια ξέρει. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να λέει για μας ότι είμαστε υποστήλωμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αυτόνομη πορεία, έχουμε χαράξει αυτόνομη στρατηγική. Έχουμε το σχέδιο Ελλάδα, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη και θα είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη για τον ελληνικό λαό όπως το κάναμε πάντα. Ο φόβος τους είναι το ΚΚΕ, η πρότασή του για την εργατική εξουσία που την συζητάμε πλέον με πολύ περισσότερους νέους και νέες. Το φόβο του συστήματος μαρτυράνε οι αντιδράσεις διαφόρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τάχα το ΚΚΕ, μη στηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, φέρνει τη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι τα λένε αυτά? Αυτοί που εφάρμοσαν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που της έδωσαν συγχωροχάρτη και την έφεραν πίσω οι ίδιοι με ανεβασμένα ποσοστά.